Δραματική κατάληξη είχε η πρωινή βόλτα με ποδήλατο για ένα ζευγάρι Γάλλων τουριστών στην Ιερά Πέτρα. Η 74χρονη γυναίκα βρήκε φρικτό θάνατο στις ρόδες διερχόμενου αυτοκινήτου για να ακολουθήσουν συγκλονιστικές στιγμές, με το σύζυγό της να προσπαθεί με αγωνία να την κρατήσει στη ζωή μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο. Φαινόταν ότι ήταν σοβαρά χτυπημένη γιατί δεν είχε τις αισθήσεις της. Προσπαθούσε ο άντρας της να τη βοηθήσει, να της μιλήσει, αλλά δεν είχε καθόλου τις αισθήσεις της. Είχε χτυπήσει το κεφάλι? Δεν φάνηκε να είχε χτυπήσει. Είχε χτυπήσει εδώ πέρα στη μία της πλευρά. Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 11 το πρωί στην περιοχή Περιστερά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Ιερά Πετρασιτίας, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες η 74χρονη βρέθηκε στις ρόδες του διερχόμενου φορτηγού. Αυτό που είδαμε ήταν απλώς το αυτοκίνητο του φορτηγού να σταματάει απότομα και γυρίσαμε να φρενάρει τέτοιο και είδαμε ότι ήταν δύο άνθρωποι χάμω, η μία είχε πέσει κάτω με το ποδήλατο. Αυτό που γεμάτη αίματα, τρέξαμε να δούμε, να φωνάξουμε το ασθενοφόρο, να δούμε τι έγινε. Πήγαμε απέναντι να τη δούμε, το φορτηγό σταμάτησε βέβαια πιο πάνω. Κατέβηκε ο άνθρωπος να δει τι γίνεται. Η γυναίκα ήταν αιμόφυρτη, πολύ αίμα στο δρόμο. Έντρομος ο σύζυγός της προσπαθούσε να τη συνεφέρει με τεχνητή αναπνοή, όμως η προσπάθειά του αποδείχτηκε μάταιη, καθώς η άτυχη γυναίκα υπέκυψε στα τραύματά της πριν προλάβει να φτάσει στο νοσοκομείο. Το ασθενοφόρο πρέπει να έρθει στα 5 με 10 λεπτά, είχε έρθει το ασθενοφόρο, αλλά προσπαθούσαν να της κάνουν τεχνητή αναπνοή πολλή ώρα. Ο άντρας της και άλλη μία γυναίκα που. Αλλά φαινόταν ότι δεν θα τα κατάφερνε. Δώσαν στη γυναίκα ό,τι μπορούσαν τις πρώτες βοήθειες. Καλέσαμε αστυνομίες, ασθενοφόρα κανονικά. Ήρθαν οι άνθρωποι όσο πιο γρήγορα μπορούσαν, αλλά νομίζω ότι αυτά τα 5-10 λεπτά ήταν κρίσιμα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το δυστύχημα σημειώθηκε ενώ το φορτηγό επιχειρούσε να προσπεράσει το ποδήλατο με την 74χρονη. Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας διενεργεί το τμήμα τροχείας Ιερά Πέτρας.